Και θα μου επιτρέψετε, δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για Eurovision, ούτε την έχω παρακολουθήσει. Περιμένοντας να μπω, είδα λίγο τα πλάν. Το έχω δει 800.000 φορές αυτό το πλάνο που είδα των προβών. Μέχρι δεν είδα κάτι καινούργιο. Και ήθελα την κριτική σας. Δεν θέλω να κρίνω. Δεν σας άρεσε η εικόνα, ο ήχος, το έχω ξαναδεί, είναι show 10 years ago. Το θέλετε παλιακό δηλαδή. Άλλο θέλω να πω εγώ. Θεωρώ ότι επειδή η χώρα και όλοι μας βιώνουμε προβλήματα. Εγώ, με το δικό μου το μυαλό, φέτος δεν θα πήγαινα στην Eurovision. Γιατί? Το λέτε εσείς που σαν, έχετε... Μισό λεπτό. Σαν χώρα ή σαν χώρα. Δάφνη Μπόκοτα. Σαν χώρα. Για ποιο λόγο? Δεν θα ήθελα η Ελλάδα να είναι στην Eurovision φέτος. Γιατί? Διότι δεν μπορεί να την υποστηρίξει όπως θα έπρεπε. Θεματικά, και λέω χρόνια οικονομικά. Τώρα. Λέω χρόνια τώρα. Μα και εσείς όμως περάσατε φάση που κάνατε την εκπομπή πάνω στο καφάσι. Με πάρα πολλές φορές. Τώρα όμως δεν γίνεται αυτό. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουν περάσει η Eurovision με πάρα πολλά λεφτά πίσω. Έχουν αφήσει το άρωμά τους στην Ευρώπη και ξαναπάμε σε φτωχοί συγγενείς. Ναι, αλλά μπορεί να μας κατηγορούσαν, κυρία Μπόκοτα, ότι δεν είμαστε ικανοί ούτε να πάμε στην Eurovision. Θα μπορούσαν και τώρα να μας κατηγορήσουν όμως. Γιατί πάντα βλέπετε ότι προσπαθούν να μας χτυπήσουν με τον οποιοδήποτε πάντα, τρόπο. Πάντα θα βρίσκαν κάτι. Εγώ όμως θα προτιμούσα να μην πάμε, αν είναι να πάμε έτσι όπως πηγαίναμε παλιά. Αν σου είχε ζητηθεί, γιατί πραγματικά μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, πώς όλα αυτά τα χρόνια με όλη αυτή την εμπειρία σου δεν σου έχει ζητήσει να κάνεις κάτι τηλεοπτικά ή να αξιοποιηθείς τηλεοπτικά εξαιτίας της εμπειρίας σου με την Eurovision. Αν φέτος παρόλα αυτά σου ζητούσαν, αυτή θα ήταν η θέση σου, αν σου έλεγαν Δάφνη, ανέλαβε το όλο και τρέξτε το. Εγώ θα κοιτούσα να δω καταρχήν πόσο μπορώ να υποστηρίξω το προϊόν και αν έβρισκα ότι μπορώ να το υποστηρίξω σωστά, θα το έκανα. Αν έβλεπα ότι θα πάει πάλι ο φτωχός συγγενής, δεν θα το έκανα. Δηλαδή φέτος πάμε ως φτωχός συγγενής. Δεν πάμε με τον πλούτο και το χάι που πηγαίναμε πέρσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι. Είπατε ότι αυτό που είδατε σας απογοήτευσε σκεπτικά. Γιατί είναι... Δεν μιλάω για τις πρόβες, μιλάω για το σύνολο. Μιλάω για το γνωστό πλατό με τα αστέρια που πέφτουν και τα φώτα που είναι έτσι και δεν είναι αλλιώς. Προχωράμε, αλλάζουμε.